Με το φαγό του Καλύμνος Νιούς βρισκόμαστε στο ειδικό σχολείο, όπου δίπλα μου είναι η διευθύντριά του, η κυρία Θηνά Γκιουζένη. Διαβάσαμε στο Καλύμνος Νιούς μια πάρα πολύ όμορφη είδηση. Τα δύο πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, το King George και η Μεγάλη Βρετανία, έστειλαν υλικό, έστειλαν κάτι εδώ στο ειδικό σχολείο. Τι είναι αυτό, θα μας το πει αμέσως η κυρία Γκιουζένη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε ξανά στο σχολείο μας. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, έχετε ένα σχολείο έτσι πολύ δραστήριο και φαίνεται ότι μαθαίνετε το τι κάνετε και στην Αθήνα. Και βλέπουμε ότι έχετε και δώρα. Τι δώρα είναι αυτά που σας έστειλαν τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία? Κατά πρώτον, νομίζω ότι είμαστε πιο δραστήριοι και δυναμικά παλεύουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι. Υποβοηθητικά τώρα σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι χορηγίες που ζητούμε και μας έρχονται. Με την διαμεσολάβηση του Δεσμού, που είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και με την ιδιαίτερη βοήθεια της κυρίας Βιτάλη, είναι η Βαλεντίνα Βιτάλη, είναι manager. Ναι. Επικοινωνίας, manager επικοινωνίας, αν δεν κάνω λάθος, στο Δεσμό. Μας ήρθαν οι χορηγίες από τα δύο ξενοδοχεία που προαναφέρατε. Οι χορηγίες που ήρθαν είναι το air condition για το χώρο της αυτόνομης διαβίωσης, που το βλέπετε εδώ. Ναι. Δύο θερμοσύφωνες, έτσι ώστε να έχουμε ζεστό νερό και στην κουζίνα μας και στο μπάνιο μας. Τα παιδιά μας να εκπαιδεύονται με ζεστό νερά και όχι με κρύο το χειμώνα και να παγώνουν. 2.000 μπαλίτσες χρωματιστές για την πισίνα μας, την οποία σας τάξαμε την προηγούμενη φορά ότι θα τη δείτε. Θα πάμε τώρα να τη δείτε. Και ένα πολυμηχάνημα που είναι φαξ, εκτυπωτή, έγχρωμο. Θα τα δούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κάνετε εξαιρετική δουλειά για να γίνεται αυτό γνωστό και να σας στέλνουν όλα αυτά, κυρία Γκιουζένη, σημαίνει ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό είναι, μας αρέσει ιδιαίτερα. Εμείς πιστεύουμε ότι η ειδική αγωγή έχει σημαντικό ρόλο γενικά στην εκπαίδευση. Όχι μόνο στο χώρο των περιορισμένων της ειδικής αγωγής. Πάρα πολλά από αυτά που επιχειρούμε στο ειδικό σχολείο μπορεί να είναι ακόμη πιο χρήσιμα στα γενικά σχολεία. Έτσι λέτε. Θα επιμείνω σε αυτό. Ναι. Ναι, μου επιτρέπετε να επιμείνω. Βέβαια, ξέρω ότι φαίνεται περίεργο, φαίνεται παράξενο, φαίνεται ακραίο, αλλά είμαι επαγγελματία στον χώρο 32 χρόνια και θα μου επιτρέψετε. Άρα ξέρετε πολύ καλά. Ναι, να επιμείνω. Βέβαια. Θα το δείξει ο χρόνος. Εμείς σεβόμαστε την άποψή σας. Είστε ειδικοί. Τι θα κάνετε την Κυριακή? Και το Σάββατο και την Κυριακή, 10 με 2, σας περιμένουμε στο πνευματικό κέντρο Μούσης, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Κάνουμε μπαζάρ. Το μπαζάρ αυτό είναι μπαζάρ εκπαιδευτικών, όχι μαθητών. Ελάτε να δείτε. Έχουν φτιάξει δηλαδή πράγματα οι εκπαιδευτικοί τα οποία θα πουλήσουν? Ναι. Και τα κέρδη που θα βγουν από αυτό το μπαζάρ, πού θα πάνε? Θα φτιάξουν κάτι για το σχολείο μας. Μια τεράστια ντουλάπα, η οποία θα μπορεί να προστατεύει πράγματα, να ασφαλίζει πράγματα, να μονώνει πράγματα από τους, από τον υπόλοιπο χώρο. Μάλιστα. Κυρία Αθηνά, έχουμε και την προβλεπτικότητα. Σας είδα να μου κάνετε κάτι κινήσεις και ήρθαμε εδώ στο χώρο που θέλετε να βάλετε την ντουλάπα. Λοιπόν, σας ακούμε τώρα. Οι συνάδελφοι αποφάσισαν την ερχόμενη χρονιά τα παιδιά να μην έχουν αυτή την εικόνα, η οποία για μας είναι διασπαστική. Όχι, όταν λέμε για μας, εννοούμε εμάς και τα παιδιά μας και κυρίως για το εκπαιδευτικό μας. Δηλαδή να μην διασπάται η προσοχή τους. Να μην διασπάται η προσοχή. Θα κλείσει σε μία ντουλάπα και ό,τι υπάρχει εδώ θα οργανωθεί με τάξη μέσα σε αυτή την ντουλάπα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Για τα παιδιά, βέβαια, δεν πρέπει να διασπάται η προσοχή τους. Έχετε δίκιο. Είναι απόφαση, είναι επιλογή, είναι ενέργειες, είναι προσπάθειες. Μπράβο στους εκπαιδευτικούς. Του σχολείου και μόνο. Ραντεβού το Σάββατο 10 με 2 και το απόγευμα. 10 με 2 το απόγευμα δεν θα είμαστε. Όχι. Συνεχόμενο. Την Κυριακή. Σαββάτο και Κυριακή. Ώρες. Τέλεια. 10 με 2. Να δείτε και το πολυμηχάνημά μας. Γιατί όχι. Είναι πίσω. Λοιπόν, η κυρία Αθηνά Γκιουζένη θα μας δείξει και για το πολυμηχάνημα που έστειλαν τα δύο ξενοδοχεία. Ποιο είναι αυτό? Αυτό. Αυτό. Μάλιστα. Σαν σύγχρονο το βλέπω, πολύ σύγχρονο. Πολύ ωραίο είναι. Για μας είναι απαραίτητο ό,τι δίνουμε στα παιδιά μας να έχει χρώμα. Συνήθως τα έγχρωμα μηχανήματα είναι ακριβά. Δόξα τω Θεώ όμως εξασφαλίσαμε. Είναι το δεύτερο που έχουμε για να γίνει η δουλειά των εκπαιδευτικών μας πιο εύκολη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστούμε. Και εμείς.